Ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί να δει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν κάποιες βασικές αγορές και ελπίζουν σε μια μικρή άνοδο του τζίρου λόγω των εκτόσεων. Αγκάθι βέβαια για τον εμπορικό κόσμο είναι οι επιταγές λόγω χαμηλών έως ανύπαρκτων εισπράξεων. Στο μεταξύ, σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου, σύμφωνα με τον νόμο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούσαν να είναι ανοιχτά πρώτη Κυριακή από την έναρξη των θερινών εκτόσεων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στην πόλη της Καβάλας, καθώς η πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων δεν λειτουργήσαν. Κλειστά παρέμειναν τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Καβάλας σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, οι οποίες άνοιξαν λίγα λεπτά μετά τις 11. Μέρα Κυριακή, ημέρα Ιουλίου, στα μέσα του καλοκαιριού, ο κόσμος επέλεξε να κάνει το μπάνιο του ή να κατέβει μια βόλτα, να αγοράσει τις εφημερίδες του, όπως καλή ώρα εγώ, και μετά να πάει στο σπίτι του με την οικογένειά του. Έχουμε πει επανειλημμένο ότι οι Κυριακές αυτές που είναι ανοιχτά δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο στο καταναλωτικό κοινό της πόλης μας, αλλά ακόμα και στους τουρίστες, οι οποίοι τουρίστες έχουν έρθει να απολαύσουν πρώτα απ' όλα τις παραλίες και κατά δεύτερο λόγο βέβαια και την αγορά μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά. Ήδη και τα προτιμούν οι γείτονες Βαλκάνοι που έρχονται και μας επισκέπτονται, αλλά φαντάζομαι βρίσκουν την κατάλληλη ώρα που τα καταστήματα είναι ανοιχτά και βρίσκουν τότε την ευκαιρία να αγοράσουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Αναμενόμενη από όλους μια Κυριακή Ιουλίου στην Καβάλα θα είναι μια νοχελική, χλωμή, σχεδόν ανύπαρκτης κίνησης Κυριακή. Εσείς παρόλα αυτά ανοίξατε ευελπιστώντας. Όχι ευελπιστώντας, πίνοντας ένα καφεδάκι, πιθανόν να κάτσω μέχρι τις 1-2 που θα είναι έτοιμο το φαγητό να πάω στο σπίτι μου. Ναι. Δεν είναι Κυριακή εμπορική για την πόλη μας. Δεν ξέρω, πιθανόν για άλλες πόλεις. Των καταστημάτων γενικότερα τις Κυριακές. Δεν με τρομάζει. Δεν με τρομάζει όπως δεν με τρόμαζε από το 2003 που μου φωνάζανε και μου λέγανε ότι θα ανοίγουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά τα ρυθμίζει κάθε αγορά μόνη τους. Δεν ξέρω. Αυτό γιατί τρομάζει υπερβολικά τον κόσμο, έχει πέσει ένα λάθος σύνθημα. Αν δεν έχει δουλειά, δεν ανοίγει κανείς. Δεν πάνε να ανοιχτεί όλη η αγορά όλη μέρα. Και το μεσημέρι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ανοιχτοί. Ποιος θα ανοίξει 3,5-4 ώρα στην πόλη? Σύμφωνα με στοιχεία, η κίνηση στην αγορά στη διάρκεια των 3 εβδομάδων της τραπεζικής αργίας είχε πέσει έως και 70% την ώρα που οι καταναλωτές εμφανίζονταν φοβισμένοι και δεν προχωρούσαν σε αγορές ακόμα και με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Οι έμποροι, από την άλλη, έχουν προχωρήσει σε γενναίες εκτόσεις σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν πελάτες. Οι μόνοι πάντως που φαίνεται να χαίρονται από τις μεγάλες εκτόσεις είναι οι τουρίστες που κινούνται στο κέντρο και της πόλης της Καβάλας, οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν κάποιο τζίρο στα καταστήματα.